και πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η χρονιά για την Ευρώπη θα είναι καλύτερη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά με οικονομικούς όρους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ σήμερα στην Αθήνα, καθώς η Ελλάδα αναλαμβάνει την πέμπτη Προεδρία του Συμβουλίου. Είναι ένας πολύ έμπειρος πιλότος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλούσαμε πριν από αυτή τη συνάντηση και, όπως είπα, είναι η τρίτη για μένα ελληνική Προεδρία. Συνεργάστηκα με την ελληνική Προεδρία το 1994, όταν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μου, μετά το 2003 ως Πρωθυπουργός της χώρας μου και τώρα ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχω την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ και πάλι με την ελληνική Προεδρία υπό την ηγεσία του φίλου μου Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε συναντηθήκαμε σε μία διμερή συνάντηση οι δυο μας, αλλά και σε πλήρη σύνθεση με το Κολέγιο των Επιτρόπων, και μπορώ να σας πω ότι η ελληνική Προεδρία είναι πολύ καλά προετοιμασμένη και βλέπω ότι υπάρχει αποφασιστικότητα από πλευράς ελληνικών αρχών για να επιτύχει εκ μέρους της Ελλάδας για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Και η Ελλάδα μπορεί να στηρίζεται στην πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σκοπό αυτό. Όπως λέει και το σλόγγαν της ελληνικής Προεδρίας, η Ευρώπη είναι η κοινή μας αναζήτηση. Ο Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς και εγώ ασχοληθήκαμε και με την πρόοδο της οικονομίας και το πρόγραμμα ενίσχυσης. Θα πω σε λεπτομέρειες αργότερα, αλλά θα ήθελα να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, μια και είμαστε σε μια πρωτοχρονιάτικη κατά κάποιο τρόπο διάθεση, για την οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και τι μπορούμε να περιμένουμε για το 2014. Κυρίως τα προβλήματα, σχετικά με τα προβλήματα που αναφέρθηκαν σε πολλές αναλύσεις σχετικά με την περιοχή μας. Όπως σας είπα, πριν από ένα χρόνο ακριβώς, το 2013 δηλαδή, είχα πει ότι θα ήταν το 2013 και ήταν όντως το έτος όπου η ευρωπαϊκή οικονομία θα έκανε μια στροφή. Και όντως ήταν η χρονιά μιας αλλαγής αντιλήψεων και προσδοκιών σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομία. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι πολύς ο καιρός που έχει περάσει, όταν πολλοί ακόμα έκαναν διάφορες υποθέσεις και πίστευαν ότι θα βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, ότι θα καταρρεύσει το ευρώ και ότι θα καταρρεύσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός και μόνο λοιπόν ότι είμαστε σήμερα εδώ στην Αθήνα και χαιρετίζουμε και γιορτάζουμε την έναρξη της ελληνικής Προεδρίας, που είναι πλήρες μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, είναι αποδεικτικό στοιχείο ότι αυτές οι προβλέψεις ήταν λάθος. Η Ελλάδα κατάφερε να κάνει σημαντικές προσπάθειες, ειδικά ο ελληνικός λαός, και ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομία και η οικονομία της Ευρωζώνης απέδειξε την ανθεκτικότητά της και ότι πάμε στο σωστό δρόμο. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς είπα ότι η υπαρξιακή κρίση του ευρώ θα ήταν πίσω μας και πιστεύω ότι όντως έτσι έχουν τα πράγματα τώρα. Γενικά βγαίνουμε από την ύφεση και ελπίζω ότι φέτος και η Ελλάδα θα βγει από την ύφεση. Η Ιρλανδία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωζώνης που βγήκε επιτυχώς από το πρόγραμμα προσαρμογής. Χαιρετήσαμε την είσοδο του 18ου μέλους της Ευρωζώνης, τη Λετωνία, που είναι μια χώρα που έκανε τεράστιες απαιτητικές προσπάθειες στα πλαίσια ενός προγράμματος βοήθειας και σήμερα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό μεγέθυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δείχνει ότι τα προγράμματα λειτουργούν, αποδίδουν όταν εφαρμόζονται σωστά. Αυτό αποδείχθηκε και από το γεγονός ότι σήμερα ακριβώς, τις τελευταίες μέρες, η Ιρλανδία μπόρεσε να εκδώσει ομόλογα μακροχρόνια σε χαμηλότερα επίπεδα
που, από ότι χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη και οι οποίες δεν έχουν προσφύγει στο πρόγραμμα στήριξης. Και μια χώρα δηλαδή που δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί πριν από μερικά χρόνια βγήκε τώρα από το πρόγραμμα και τώρα μπορεί να εκδώσει ομόλογα υπό καλύτερες συνθήκες από ότι χώρες που δεν έχουν ζητήσει οικονομική βοήθεια. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου σαφής απόδειξη ότι τα προγράμματα αποδίδουν. Υπό τον όρο βέβαια ότι θα εφαρμόζονται με αποφασιστικότητα και βεβαίως με το σωστό τρόπο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τι ήταν και ποιος ήταν και ποιος είναι ο στόχος των προγραμμάτων. Στόχος ήταν να αποφευθεί η άτακτη χρεοκοπία και να βοηθηθούν οι χώρες αυτές να σταθούν στα πόδια τους και να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν άμεσα, μόνες τους, όχι να στηρίζονται στην αλληλεγγύη άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ας ρίξουμε μια ματιά στην Ισπανία, που είχε ειδικό πρόγραμμα για τις τράπεζες και αναμένουμε να βγει από αυτό το πρόγραμμα επιτυχώς μέσα στο μήνα. Η υποστήριξη που δόθηκε στις Ισπανικές τράπεζες αποδίδει καρπούς και το πρόγραμμα εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία. Ας πάρουμε την περίπτωση της Πορτογαλίας, όπου έχει επανέλθει από το δεύτερο τρίμηνο του 2013 η θετική πρόοδος και έχει διορθωθεί το έλλειμμα και τα ποσοστά, τα επιτόκια δανεισμού επιβεβαιώθηκαν πλέον από τη Eurostat και φαίνεται μάλιστα ότι για τέταρτο μήνα πέφτηκε η ανεργία. Μειώνεται η ανεργία. Πάρτε και την περίπτωση της Κύπρου. Βέβαια είναι πιο πρόσφατο το πρόγραμμα της Κύπρου, αλλά ήδη είναι κάποια πρώτα σημάδια πολύ ενθαρρυντικά και ας πάρουμε και την περίπτωση της Ελλάδας. Γιατί πιστεύω ότι και για την Ελλάδα ορισμένες φορές υπάρχει κάποια αντίληψη η οποία δεν είναι και απόλυτα σωστή, η οποία υποτιμά τις τεράστιες προσπάθειες, τις αξιοσημείωτες προσπάθειες που έχουν καταβάλει και οι ελληνικές αρχές αλλά και ο ελληνικός λαός, ειδικά τους τελευταίους 18 μήνες. Η Ελλάδα αναμένεται να βγει από την ύφεση το 2014 και αναμένεται να πετύχει και πρωτογενές πλεώνασμα. Και αυτό αποκαθιστά την εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως προσελκύει και το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι πολύ σαφές. Τα προγράμματα αποδίδουν και δεν θα πρέπει να κατασπαταλήσουμε τις προσπάθειες που έγιναν ως τώρα. Θα ήταν λάθος να θέσουμε σε κίνδυνο την επιτυχή έξοδο των χωρών από τα προγράμματα. Τώρα, βέβαια, ξέρουμε καλά ότι υπάρχουν πολύ δύσκολες περιστάσεις. Και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα υπάρχουν κοινωνικές δυσκολίες, πολύ σημαντικές θυσίες και ξέρουμε ότι αυτά τα θετικά τα οποία βλέπουμε δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά από τον απλό πολίτη. Και ξέρουμε επίσης πολύ καλά ποιες είναι οι δυσκολίες που περνούν οι Έλληνες και θέλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στον ελληνικό λαό για το θάρρος του και την αξιοπρέπειά του και θέλουμε να προτρέψουμε τους Έλληνες υπό την ηγεσία της ελληνικής κυβέρνησης να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια και να μην θέσουν σε κίνδυνο αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί ως τώρα. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε στους Έλληνες οι θυσίες σας, οι προσπάθειές σας σας ανοίγουν ένα καλύτερο μέλλον. Φέτος αντιμετωπίζουμε την πρόκληση σταθεροποίησης της ανάκαμψης, ενώ η ανεργία παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Πρέπει να αντιστρέψουμε την κατάσταση και να κάνουμε περισσότερες επενδύσεις και να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και χαιρετίζω το γεγονός ότι η Ελλάδα εστιάζει την προσοχή της σε αυτούς τους τομείς. Έχουμε δηλαδή
πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας, μπορούμε να δεχτούμε την κριτική και εξακολουθούμε να έχουμε και προβλήματα χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα χρηματοδοτικής κατά κάποιο τρόπο συνοχής στην Ευρωζώνη. Αλλά προσπαθούμε να επιλύσουμε ένα προς ένα τα προβλήματα. Και είναι και το έτος, το πρώτο έτος του νέου επταετούς προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να δώσει, να αποτελέσει μοχλό τέτοιων επενδύσεων. Και θα πρέπει τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία μάλλον επιτυγχάνουν κοινοτική χρηματοδότηση, θα έχουν αποτελέσματα. Πριν από 7 χρόνια η Ελλάδα είχε τη χειρότερη επίδοση όσον αφορά την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. Σήμερα η Ευρώπη είναι μία από τις καλύτερες χώρες, έχει τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων. Και αυτό δείχνει ότι είναι δυνατόν να αλλάξουν κάποιες πρακτικές, να αλλάξουν συνήθειες. Είναι δυνατόν εάν υπάρχει πραγματικά διάθεση και δέσμευση για μεταρρυθμίσεις. Για το μέλλον, ο Πρωθυπουργός και εγώ συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε και στο θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ειδικά στον τομέα του ευρώ. Η Τραπεζική Ένωση είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες. Χαιρετίζω την πρόσφατη πολιτική συμφωνία για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο μηχανισμός αυτός εξυγίανσης θα υιοθετηθεί και νομικά πριν από τις ευρωεκλογές, για να μπορέσει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα και να μπορέσει να ανοίξει η πίστοση για τις επιχειρήσεις. Πρέπει αυτός ο μηχανισμός να μπει στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Πρέπει να πετύχουμε ενίσχυση της νομισματικής και οικονομικής ένωσης, ενώ θα ενισχύουμε και την κοινωνική συνοχή. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Χαίρομαι που βλέπω την ελληνική Προεδρία να δίνει έμφαση σε διάφορους βασικούς τομείς που θα ενισχύσουν την ενιαία αγορά. Ενισχύει και ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας μέχρι το 2030. Θα ολοκληρώσουμε και τις προτάσεις μας εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στον Ιανουάριο και χαιρετίζω και την εστίαση της ελληνικής Προεδρίας για την ενίσχυση της κινητικότητας και την πρόθεση των θεμάτων θαλασσίας πολιτικής και πιστεύουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε γενικότερη ανάκαμψη. Για να επανέλθω στην κατάσταση στην Ελλάδα.